Είχα την ευκαιρία στην Αθήνα να συναντηθώ με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο, την Υφυπουργό, την κυρία Χαραλαμπογιάννη, και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Σταϊκούρα. Στην συνάντηση με τον κύριο Λιβάνιο τέθηκε μια μεγάλη σειρά θεμάτων, ξεκινώντας από το θέμα της ρύθμισης των οφειλών, στο οποίο, όπως γνωρίζετε, έχει πρωταγωνιστήσει το Δήμος Ηρακλείου από την πρώτη μέρα και συνέβαλε στο να έχουμε κάποιες ρυθμίσεις. Βεβαίως, το σχέδιο το οποίο είχαμε υποβάλει δεν ικανοποιήθηκε πλήρως, αλλά ικανοποιήθηκε μερικώς. Συζητήσαμε και μία σειρά άλλων θεμάτων και αυτό το οποίο κάνω και εγώ προσωπικά με την συνδρομή των συνεργατών μου, τεχνικών και επιστημονικών, είναι ότι πολλές φορές μπαίνουμε και σε μία λεπτομέρεια η οποία όμως μπορεί να έχει αξία και δίνουμε ιδέες στην κυβέρνηση. Να σας πω ένα παράδειγμα το οποίο έτυχε θετικής υποδοχής. Είναι η προκήρυξη θέσεων για συντηρητές των σχολείων με το επιχείρημα ότι αυτό τελικά θα μειώσει τα κόστη εάν έχουμε συντηρητές. Είναι επίσης η ιδέα την οποία καταθέσαμε για την στελέχωση του συστήματος το οποίο επιβλέπει τον καθαρισμό των οικοπαίδων, το οποίο έχει τεθεί σε σωστή βάση, αλλά εάν δεν υπάρξει η αντίστοιχη στελέχωση, θα εξακολουθεί να τίθεται ένα μεγάλο πρόβλημα πολιτικής προστασίας. Σας λέω δύο θέματα τα οποία δεν θα τα χαρακτήρισε κανείς κορυφαία ζητήματα και που δεν αφορούν μόνο τον Δήμο Ηρακλείου, αφορούν τους Δήμους της χώρας. Όμως θεωρώ και εγώ προσωπικά ότι αυτές οι επικοινωνίες, όταν υπάρχει ένας καλός διάβλος που δίνει και μια άνεση ακόμα και χρόνου, είναι πολύ καλό να τίθενται. Αυτά λοιπόν κρατήθηκαν από το Υπουργείο για να αξιολογηθούν και να μελετηθούν στην συνέχεια μεταξύ πολλών άλλων. Για το θέμα των αυθαιρέτων το οποίο έχετε θέσει, αυτό είναι ένα θέμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το συζήτησα με τον κύριο Σκυλακάκη σε προηγούμενη όμως συνάντηση, όχι την περασμένη εβδομάδα. Δεν είδα τον κύριο Σκυλακάκη την περασμένη εβδομάδα. Στην τελευταία μου όμως συνάντηση μαζί του είχα την πληροφόρηση ότι μέσα στο 2024 θα τεθούν κάποια ζητήματα και ότι, εν πάση περιπτώσει, και το ζήτημα το οποίο με πολύ μεγάλη επιμονή έχουμε θέσει, δηλαδή το να επανενεργοποιηθεί η δυνατότητα ρυθμίσεων, τακτοποιήσεων, όπως λέει το κράτος, της κατηγορίας 5 των αυθαιρέτων, δεν είναι οριστικά κλειστό. Mm-hmm. Αυτό είναι το μόνο το οποίο μπορώ να σας πω, μεταφέροντας από μια παλαιότερη συζήτηση, πρόσφατη πάντως συζήτηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την συνάντηση με την κυρία Χαραλαμπογιάννη, επισκοπήσαμε όλο το ζήτημα των προσλήψεων του ΑΣΕΠ, ώστε να βεβαιωθούμε ότι είμαστε στον ίδιο βηματισμό και να επισπεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις προσλήψεις, οι οποίες βρίσκονται σε διάφορες φάσεις. Και αυτή ήταν μια πολύ χρήσιμη συνάντηση, επίσης σε τελείως πρακτικό επίπεδο. Και τέλος, στην συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Σταϊκούρα, συζητήσαμε τα δύο μεγάλα θέματα τα οποία έχουμε ανοιχτά με το Υπουργείο, που είναι αφενός ο ΒΟΑΚ, αφετέρου το αεροδρόμιο. Είχα την ευκαιρία να θέσω στον Υπουργό το πλαίσιο το οποίο είχα ήδη θέσει στον Υπουργό Αναπληρωτή, τον κύριο Ταχιάου, και ισχύει ότι ανέφερα και στην ενημέρωση του σώματος σήμερα, απόψε στο Δημοτικό Συμβούλιο, το λέω για να μην μακρύνω πάρα πολύ την συζήτηση. Στο θέμα του αεροδρομίου, θεωρώ ότι κάναμε ένα βήμα προς την κατεύθυνση που επιδιώκουμε να θέσουμε τη συζήτηση. Και η κατεύθυνση αυτή είναι ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να συμπέσουμε στις εκτιμήσεις μας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς και ότι αυτό αποτελεί προϋπόθεση για κάθε
άλλη συζήτηση. Αυτό έγινε δεκτό από τον Υπουργό και είναι στο πλαίσιο της προσπάθειας την οποία κάνουμε να γίνει πραγματικά κατανοητό από την κυβέρνηση και να τεθεί ως βασική παράμετρος του ζητήματος ότι ο Δήμος Ηρακλείου, εκτός από την αυτονόητη θεσμική του αρμοδιότητα, έχει εμπράγματο δικαίωμα. Είναι δηλαδή συνιδιοκτήτης της έκτασης αυτής. Κατά συνέπεια, εάν υπάρξει έργο το οποίο έχει ανατεθεί στο ΤΑΙΠΕΔ, ο Δήμος Ηρακλείου θα πρέπει να είναι και συνδικαιούχος του έργου. Αλλά ως φορέας του εμπράγματος δικαιώματος μπορεί βεβαίως να λάβει τις αποφάσεις του σύμφωνα με το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας. Χρειάστηκε πάρα πολύ προσπάθεια από την υπηρεσία μας και την νομική και την υπηρεσία της δημοτικής περιουσίας ώστε να στοιχειοθετήσουμε αυτά τα δεδομένα τα οποία γνωρίζαμε αλλά ως επιτοπλίστων τα γνωρίζαμε στο περίγραμμά τους και ήταν πράγματι ένα θέμα το οποίο δεν είχε προταχθεί στην συζήτηση που γινόταν στο παρελθόν. Είναι ένα θέμα το οποίο προτάξαμε ως δημοτική αρχή νέα και βεβαίως έπρεπε αυτό να στοιχειοθετηθεί με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ξέρετε, η υπόθεση αυτή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος είναι και αποτέλεσμα μιας μακρόχρονων δικαστικών αγώνων της κοινότητας Αλικαρνασσού, του Δήμου Αλικαρνασσού του οποίου καθολικός διάδοχος βεβαίως είναι πλέον ο Δήμος Ηρακλείου. Συνεπώς και η χνηλάτιση της διαδρομής αυτών των διεκδικήσεων δεν ήταν πολύ εύκολη υπόθεση. Και μιλώ βεβαίως για μια εικόνα η οποία έχει πολύ μεγάλη λεπτομέρεια πλέον. Και σε μια τέτοια βάση μπορεί να γίνει και μια σοβαρή συζήτηση και αυτό είναι αυτό το οποίο ζητάμε πλέον από την κυβέρνηση. Ήταν γνωστό ότι είμαστε συνιδιοκτήτες, αλλά ακριβώς ποιας έκτασης, σε ποιο μέρος σε πλήρη κυριότητα, σε ποιο μέρος κατά συνιδιοκτησία, ποια είναι ακριβώς τα γεωτεμάχια και μάλιστα εδώ μιλάμε για κλήροτεμάχια, διότι προέρχονται από μια διανομή του Υπουργείου Γεωργίας του 1932, πάνω στην οποία ξεκίνησαν διαδικασίες απαλωτριώσεων ήδη το 1935. Ποιο είναι το ζήτημα όμως? Είναι άλλο να κηρυχθεί η απαλωτρίωση και άλλο να συντελεστεί η απαλωτρίωση. Όταν συντελεστεί η απαλωτρίωση, πλέον η κυριότητα μεταφέρεται. Και αυτό ήταν το βασικό μας ζήτημα της αναζήτησης. Είχε να κάνει δηλαδή με την διαπίστωση των τίτλων ιδιοκτησίας, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία των απαλωτριώσεων που δεν συντελέστηκαν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έχουμε όμως και περιπτώσεις απευθείας πωλήσεων και αυτά είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Θα μπορούσα να σας αναφέρω και παραδείγματα διότι πλέον έχω μάθει απ' έξω τους αριθμούς της συζήτησης αυτής. Για παράδειγμα υπάρχουν τα 97 στρέμματα του αεροσταθμού τα οποία ανήκουν αυτά στο ελληνικό δημόσιο. Αλλά υπάρχει και μια έκταση 199,7 στρεμμάτων στο δυτικό μέρος του αεροδρομίου, που είναι κατά πλήρη κυριότητα στον Δήμο Ηρακλείου. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια έκταση που προσεγγίζει τα 1000 στρέμματα, είναι κάτι λιγότερο, η οποία είναι συγκυριότητα κατά τα 11.300 στον Δήμο Ηρακλείου, κατά τα 19.300 στο ελληνικό δημόσιο. Έχουμε λοιπόν ένα ολόκληρο μοσαϊκό. Υπάρχει ένα ολόκληρο μοσαϊκό στο αεροδρόμιο, το οποίο όμως θα έπρεπε να το αποτυπώσουμε. Γιατί σε αυτή τη βάση θα πρέπει να συμφωνήσουμε. Δεν αρκεί λοιπόν να λέει κανείς ότι έχω κάποιες ιδιοκτησίες και κάποιες συνειδιοκτησίες. Πρέπει να ξέρει ακριβώς πώς έχει το ιδιοκτησιακό καθεστώς.